Συνδικαλιστές και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της Πάτρας συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, όπου ο Υπουργός Υγείας προείδρευσε σε σύσκεψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοσοκομεία της Πάτρας. Ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ο Αχαΐας, Νίκος Καραθανασόπουλος, σημείωσε σε δηλώσεις του ότι είναι εμπεγμός αυτοί που οδήγησαν τον τομέα της υγείας στην περιφέρεια σε αυτή την κατάσταση να συσκέπτονται για το πώς θα λύσουν τα προβλήματα που δημιούργησαν ήδη. Στο πλευρό των συγκεντρωθέντων ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πατρών, Κώστας Πελετίδης. Μία μέρα μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που σηματοδότησε την κλιμάκωση της επίθεσης ενάντια στους εργαζόμενους τα πλατιά λαϊκά νοικοκυριά στο όνομα της αντιμετώπισης της κρίσης, πραγματοποιείται η σημερινή σύσκεψη παροδία για τα ζητήματα της υγείας και των κατάστασης των νοσοκομείων στην περιοχή. Σε αυτή συμμετέχουν οι βασικοί υπεύθυνοι της υποβάθμισης της δημόσιας δωρεάν υγείας, της εμπορευματοποίησής της και της κατάστασης που αντιμετωπίζει σήμερα ο Άγιος Ανδρέας και τα υπόλοιπα νοσοκομεία. Δηλαδή, ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος αλλά και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που τα προηγούμενα χρόνια ως κυβέρνηση συνέβαλαν με την πολιτική τους να γιγαντωθεί η επιχειρηματική δράση στον τομέα της υγείας και από αυτή τη διαδικασία οι μόνοι κερδισμένοι να είναι τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα ιδιωτικά κέντρα υγείας. Σε αυτό λοιπόν. Κύριε Καραθανασόπουλε, έχετε κληθεί να συμμετέχετε στη σύσκεψη, γιατί εσείς είστε κάτω από τη σύσκεψη αυτή τη στιγμή. Κλήθηκα ως βουλευτής να συμμετέχω στη σύσκεψη. Βεβαίως, εμείς ως ΚΚΕ και ως βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θεωρούμε ότι από αυτού του είδους τις συσκέψεις δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα καλό. Έχουν γίνει αλλεπάλληλες συσκέψεις και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται και αυτό σηματοδοτεί η συμβολική παρουσία μας εδώ με τις δυνάμεις του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, ότι σήμερα πρέπει να συμβάλλει ο καθένας από τη δικιά του θέση για να μην χάσει μέρα ο λαός να οργανώσει την πάλη του, να διεκδικήσει την αποτροπή των εξελίξεων στα συστήματα της υγείας, που είναι και σημερινή σύσκεψη, να παλέψει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, να αναβαθμιστεί η δημόσια δωρεάν υγεία, να καταργηθεί η επιχειρηματική δράση στον τομέα αυτό. Άρα λοιπόν, ο ρόλος μας και η θέση μας είναι κάτω από την οργάνωση της πάλης του λαού και όχι να συμμετέχουμε στα διάφορα διαβούλια απάτη. Σήμερα δεν είναι Ιούνιος. Έχουμε Μάρτιο, έχουν περάσει 10 μήνες. Εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στο δούλεμα του πατραϊκού λαού. Ένα δούλεμα που το επιχειρεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης και οι συμβιβασμένοι συνδικαλιστές που σήμερα βρίσκονται εδώ πέρα και συνομιλούν με τον κύριο Αβραμόπουλο. Τα προβλήματα είναι γνωστά. Η Πάτρα νοσεί στο ζήτημα της υγείας βαρύτατα. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, αυτά είναι γνωστά. Και δεν μπορούμε παρά σήμερα να διαμαρτυρηθούμε. Δεν ερχόμαστε να συζητήσουμε. Τα θέματα είναι γνωστά. Δεν μπορούμε να συζητούμε και να λέμε ξανά πράγματα τα οποία έχουν συζητηθεί εκατοντάδες φορές. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζει ο κύριος Αβραμόπουλος, δεν είναι ότι δεν γνωρίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι ότι είναι ανίκανη. Είναι ότι τα λεφτά τα δίνουν στους τραπεζίτες και δίνουν 28 δισεκατομμύρια ευρώ που μπορούν να χτίσουν 15 νοσοκομεία σαν το Άγιο Ανδρέα. Και αυτοί κάθονται και συζητάνε. Εμείς δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Οργανώνουμε τον αγώνα του λαού μας ενάντια σε αυτούς που δίνουν τα λεφτά του ελληνικού λαού σε άλλες κατευθύνσεις και όχι για τις ανάγκες του, όπως είναι το ζήτημα της υγείας και της παιδείας. Είμαστε εδώ σήμερα σε ένδειξη διαμαρτυρίας, ύστερα από 9 μήνες. Από ό,τι φαίνεται, το Υπουργείο Υγείας έχει και γραμμή και θέση και κατεύθυνση. Σε αντίθεση με αυτά που έλεγε χθες η ανακοίνωση της ΥΠΑΣ και του ΡΙΟΥ, ότι ο Υπουργός Υγείας είναι ανίκανος και ότι δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της υγείας. Έχει κατεύθυνση λοιπόν και σχέδιο. Άρα, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους σε κινητοποίηση να ξεσηκωθούν, γιατί δεν αντέχουν άλλο. Οι εργαζόμενοι του Άγιο Ανδρέα στο 309 και στο ΡΙΟ και του ΡΙΟ και οι ασθενείς έχουν αγανακτήσει. Δεν πάει όλη αυτή η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, ο ιδιωτικός τομέας υγείας λειτουργεί ρολόι. Τα κέρδη τους πάνε μια χαρά και πριν το σεισμό και μετά το σεισμό. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να κινητοποιηθούν, να συμμετέχουν στην απεργία στις 2 του Απριλίου, στην Πλατεία Γεωργίου, 10 και 30 το πρωί.